Ο πραγματικός Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Η ημέρα προς τιμήν του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ γιορτάζεται με ιδιαίτερη επισημότητα. Παίζεται και πάλι στις αμερικανικές τηλεοράσεις το ίδιο ντοκιμαντέρ με τις γνωστές σκηνές. Ο Κίνγκ αγωνίζεται κατά του διαχωρισμού των μαύρων στο Μπέρμιγχαμ το 1963. Ο Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο για το όνειρό του «I have a dream» στην Ουάσιγκτον το 1963. Ο Κίνγκ διαδηλώνει στη Σέλμα της Αλαμπάμα για το δικαίωμα ψήφου το 1965. Και τέλος, ο Κίνγκ νεκρός στο μπαλκόνι ενός μοτέλ στο Μέμφις το 1968. Ο προσεκτικός τηλεθεατής όμως θα παρατηρήσει το χρονολογικό κενό από το 1965 ως το 1968. Σε αυτό το διάστημα, ο Κίνγκ οργάνωσε τις σημαντικότερες καμπάνιες της ζωής του. Όλες οι ομιλίες του έχουν κινηματογραφηθεί. Όμως ποτέ δεν τις δείχνει η αμερικάνικη τηλεόραση. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ακόμα πρόθυμα να συμφιλειωθούν με τη δράση του Κίνγκ τα τελευταία χρόνια της ζωής του και προτιμούν να την αποσιωπούν. Οι ίδιοι που αποφάσισαν να ανακηρύξουν τα γενέθλια του Κίνγκ σε εθνική γιορτή έχουν βαλθεί να βαλσαμώσουν την εικόνα του 1963. Είναι η καθησυχαστική εικόνα του Απόστολου της μη βίας, του κήρυκα της νομιμότητας. Όμως μετά τη θέσπιση των νόμων για τα πολιτικά δικαιώματα του 1964 και 1965, ο Κίνγκ στράφηκε στα θεμέλια των φυλετικών διακρίσεων και υποστήριξε ότι οι νόμοι των πολιτικών δικαιωμάτων είναι άχρηστοι αν δεν συνοδεύονται από αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δικαιωμάτων. Ήταν τότε που περιέγραψε τη χαόδη απόσταση που χωρίζει το φτωχό από τον πλούσιο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών και ζήτησε ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και αναδιανομή του πλούτου. Αυτή η ριζοσπαστικοποίηση του λόγου του συνοδεύτηκε με μια σαφή αντιπολεμική τοποθέτηση. Αντίθεση στον πόλεμο του Βιετνάμ, καταγγελία του καθεστώτος της Νότιας Αφρικής, συμμαχία με τους καταπιεζόμενους της Λατινικής Αμερικής. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1967, ο Κίνγκ έκανε το δικό του απολογισμό των τελευταίων χρόνων. «Πρέπει να σας ομολογήσω σήμερα», είπε, «ότι λίγο καιρό μετά την ομιλία μου εκείνη στην Ουάσιγκτον, έχω ένα όνειρο, άρχισα να βλέπω ότι το όνειρο είχε μεταβληθεί σε εφιάλτη. Ήταν όταν 4 όμορφα, ανυπεράσπιστα αθώα μαύρα κορίτσια δολοφονήθηκαν σε μια εκκλησία του Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα». Το Φεβρουάριο του 1965, ο Κίνγκ, τιμημένος με τον Νόμπελ Ειρήνης, θα βρεθεί στο κελί της φυλακής της Σέλμα. Είναι τότε που θα έρθει να του συμπαρασταθεί ο Μάλκομ Εξ, λίγες μέρες πριν από τη δική του δολοφονία. Η εξέγερση των μαύρων στο γκέτο Γουάιτς του Λος Άντζελες τον Αύγουστο του 1965 βρίσκει τον Κίνγκ σε μια φάση αναθεώρησης της στρατηγικής του. Ο πολιτικός του λόγος γίνεται σκληρότερος από κάθε άλλη φορά. «Όλα μπορούν να αλλάξουν μόνο με ένα δυναμικό κίνημα», λέει. Το δυναμικό κίνημα αναπτυσσόταν ήδη και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θα συναντηθεί τον Ιούνιο του 1966 με τους άλλους ηγέτες του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων για να συντονίσουν τη δράση τους. Ένα μήνα αργότερα στο Σικάγο, ο Κίνγκ θα χτυπηθεί από πέτρα κατά τη διάρκεια της πορείας του διαμέσου συνοικιών της πόλης. «Ποτέ δεν ασυνάντησα κάτι παρόμοιο», είπε. «Συμμετείχα σε πολλές διαδηλώσεις στο Νότο, αλλά μπορώ να πω ότι ποτέ δεν έχω έρθει αντιμέτωπος με τόσο εχθρικό και γεμάτο μίσος όχλο». Είναι η στιγμή που ο Κίνγκ αποφασίζει να τοποθετηθεί ανοιχτά στο πιο καυτό ζήτημα, τον πόλεμο του Βιετνάμ. Τα μέλη της οργάνωσής του τον προειδοποιούν ότι θα κοπούν τα χρηματικά βοηθήματα από οικονομικούς παράγοντες. Ήταν ακόμα η περίοδος που δεν είχε γίνει δημοφιλή στους κόλπους των προοδευτικών Αμερικανών η αντίθεση στον πόλεμο. Όμως ο Κίνγκ δεν διστάζει. Με την ομιλία του στην εκκλησία Riverside, εδώ στη Νέα Υόρκη, ένα ακριβώς χρόνο πριν από τη δολοφονία του, κηρύσσει τη δική του αντιπολεμική εκστρατεία και απαντά προκαταβολικά σε αυτούς που θα τον κατηγορήσουν ως προδότη, ότι θα ήταν προδοσία αν δεν μιλούσε. Αυτή η ομιλία δεν έχει καμιά θέση στους επίσημους εορτασμούς. Ακόμα και τα βιβλία που τη δημοσιεύουν αρκούνται σε μια λογικευμένη μορφή της, χωρίς μάλιστα να ειδοποιούν τον αναγνώστη ότι ο λόγος του Κίνγκ έχει υποστεί περικοπές. Με την ομιλία αυτή, το επίσημο κράτος θεωρεί πλέον τον Κίνγκ ανοιχτό εχθρό.
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεκινούν καμπάνια εναντίον του. Το σοβαρό περιοδικό Time χαρακτηρίζει την ομιλία «δημαγωγική συκοφαντία» που ακούγεται σαν εκπομπή από το ράδιο Ανόη. Και η έγκυρη Washington Post συμπληρώνει. Ο King ξεστόμησε πικρές και βλαπτικές καταγγελίες, τις οποίες δεν μπόρεσε και δεν θα μπορούσε να τεκμηριώσει. Με την ομιλία προσέβαλε τους φυσικούς του συμμάχους. Πολλοί που μέχρι σήμερα τον άκουγαν με σεβασμό δεν θα του δείξουν ποτέ πια την ίδια εμπιστοσύνη. Ο King μείωσε τη χρησιμότητά του προς το σκοπό του, προς τη χώρα του και προς το λαό του, καταλήγει η Washington Post. Αυτός ο άχρηστος, όπως τον απεκάλεσαν πλέον King, δεν υποχωρεί. Απαντά με ευθύτητα στην επίθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει κάτι περίεργα αντιφατικό στη στάση ενός τύπου που σε εξυμνεί όταν λες ότι πρέπει να είμαστε μη βίαιοι απέναντι στους ρατσιστές ερήφηδες και σε καταργέται όταν λες ότι πρέπει να είμαστε μη βίαιοι απέναντι στα μικρά σκουρόχρωμα παιδιά του Βιετνάμ. Κάτι στραβό έχει αυτός ο τύπος. Το καλοκαίρι του 67 η εξέγερση των μαύρων εξαπλώνεται σε 150 πόλεις, σε πολλές πολιτείες. Η κυβέρνηση του Λίντον Τζόνσον απαντά με στρατό και τάγκς. Την επομένη της στρατιωτικής επέμβασης στο Ντιτρόιτ, ο King στέλνει τηλεγράφημα στον πρόεδρο για να καταγγείλει την αυτοκτονική και παράλογη στάση του Κογκρέσου. «Πρόκειται για ένα παράδειγμα ηθικού ξεπεσμού», λέει, και παρουσιάζει μια νέα εκδοχή της θεωρίας του για τη μη βία. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να καταγγέλει τη βία των μαύρων στα γκέτο όταν η ίδια έχει δώσει παράδειγμα βία στην Ασία που συντάραξε όλο τον κόσμο? Μόνο όσοι αγωνίζονται για την ειρήνη έχουν το ηθικό δικαίωμα να μιλούν για μη βία. Στο τέλος του 67, ο King προετοιμάζει την πιο επιθετική πολιτική του εκστρατεία, την καμπάνια του φτωχού λαού. «Η απόβλητη της χώρας μας», λέει, «η φτωχή λευκή και οι φτωχοί μαύροι ζουν σε μια απάνθρωπα άδικη κοινωνία. Πρέπει να οργανώσουν μια επανάσταση ενάντια σε αυτή την αδικία, όχι ενάντια στη ζωή των συμπολιτών τους, αλλά ενάντια στις δομές εκείνες που επιβάλλουν την άρνηση της κοινωνίας να άρει το άγχος της φτώχειας». Ο King διατρέχει τη χώρα για να συγκεντρώσει τον πολυφυλετικό στρατό των φτωχών. Το σύνθημα της μη βίας αντικαθίσταται από την πολιτική της μαζικής ανυπακοής. Η μη βίαιη διαμαρτυρία πρέπει τώρα να οριμάσει σε ένα νέο επίπεδο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην ανυπομονησία των μαύρων και τη σκληρή αντίσταση των λευκών. Αυτό το υψηλότερο επίπεδο είναι η μαζική πολιτική ανυπακοή. Ο τύπος επιτίθεται πλέον σύσσωμος. Το περιοδικό Reader's Digest προειδοποιεί για την ένοπλη εξέγερση που υποτίθεται ότι προπαγανδίζει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και στις 4 Απριλίου του 1968 ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δολοφονείται.